Επιτακτική είναι η ανάγκη επέκτασης της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης και προς τον σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Γιάννη Λάμπρου. Όπως λέει όμως, άγνωστο για ποιο λόγο, οι αρμόδιοι που έχουν την ευθύνη σχεδιασμού και ολοκλήρωσης του έργου δεν δέχονται να κάνουν τον σχεδιασμό ώστε να φτάσει το μετρό στο συγκεκριμένο σημείο. Άρα εδώ γίνεται όλη η μετακίνηση των επιβατών. Ένα μέρος βέβαια γίνεται και από τα τρένα. Νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο κάνουμε εμείς εδώ έχει τον κοινωνικό χαρακτήρα, διότι η συγκοινωνία είναι δημόσια. Εποπτεύεται από την πολιτεία. Δεύτερον, το κόμιστρο καθορίζεται από την πολιτεία. Τρίτον, πρέπει να εξυπηρετεί όλους τους επιβάτες και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέσα. Άρα ξεκινάμε με το πρώτο αρνητικό. Όχι, δεν έρχεται το μετρό εδώ, δεν δέχονται να το σχεδιάσουν να έρθει, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Μάλιστα, ο κύριος Λάμπουρ εκφράζει έντονα παράπονα, αλλά και τον εύλογο προβληματισμό του, καθώς, όπως υποστηρίζει, χιλιάδες κόσμου καθημερινά υφίστανται τεράστια ταλαιπωρία και συμπληρώνει ότι με το μετρό θα λυθούν πολλά προβλήματα για το επιβατικό κοινό. Δεν θέλουν να το σχεδιάσουν. Εδώ είναι το 80% των μεταφερομένων επιβατών και δυστυχώς η άλλη πλευρά δεν ρωτιέται όποιοι φορείς είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνοι από δήμους, περιφέρειες, υπουργεία, ο ΣΕΘ που σχεδιάζει τη συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη. Καλό θα είναι να τους ρωτήσετε γιατί δεν σχεδιάζεται να πάει το μετρό εκεί και σταματάει στο τρένο, που το τρένο πάει σε κάποια αστικά κέντρα στην περιφέρεια και από εκεί και πέρα εντός νομού πώς θα γίνει η συγκοινωνία. Και δεν πάει σε όλους τους νομούς αυτή τη στιγμή το τρένο. Δεν σκέφτεται κάποιος ότι είναι δικαίωμα αυτών των επιβατών να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέσα. Αυτό που τονίζει εμφατικά ο κύριος Λάμπρου είναι πως ο σταθμός Μακεδονία είναι ένας συγκοινωνιακός κόμβος που παίρνει όλες τις διεθνείς γραμμές, παίρνει όλες τις μετακινήσεις επιβατών ανά την επικράτεια, ανταποκρίνονται και εξυπηρετούνται όλες οι γραμμές μεταξύ τους, τόσο οι διεθνείς όσο και οι εσωτερικές. Παράλληλα, όπως λέει, ξεκινά και τερματίζει και η γραμμή του ΟΑΣΤ από και προς το αεροδρόμιο. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν θα μας φέρει κόσμο αυτό. Απλά λέμε ότι το κοινό κοινικό σύνολο ότι πρέπει να εξυπηρετείται από αυτό. Είναι προσβλητικό διότι δεν σχεδιάζεται, προσέξτε, δεν σχεδιάζεται. Αν σχεδιαστεί τώρα, ξέρετε πότε θα γίνει. Ενώ σου τι είναι, από το τρένο πρέπει να έρθει και σε αυτόν εδώ το συγκοινωνιακό κόμβο. Πώς να το κάνω. Από την άλλη, ο πρόεδρος του σταθμού των ΚΤΕΛ Μακεδονία επισημαίνει εμφατικά ότι η πολιτεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να μεριμνήσουν και να δώσουν άμεσα τη λύση, σχεδιάζοντας την επέκταση της γραμμής του μετρό προς τον σταθμό, κάτι που θα ανακουφίσει και θα λύσει τα χέρια χιλιάδων πολιτών που μετακινούνται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Η συγκοινωνία είναι δημόσια, σας είπα, υποπτεύεται από το Υπουργείο και θα έλεγα ότι είναι συγκοινωνία ανάγκης. Με τα ΚΤΕΛ μετακινούνται άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να πάνε στο πανεπιστήμιο, πρέπει να πάνε στο σχολείο, πρέπει να πάνε στο γιατρό, πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Άρα χωρίς αυτή τη συγκοινωνία, τη δημόσια, η οποία είναι υποχρέωση και πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να υπάρξει παιδεία, δεν μπορεί να υπάρξει συγκοινωνία. Κάντε όσα θέλετε κέντρα υγείας σαν πολιτεία, αλλά αν δεν υπάρχει συγκοινωνία πώς θα είναι πρόσβαση σε αυτά. Είναι σχεδιασμένα όλα αυτά. Πρέπει να σχεδιαστούν όλα αυτά. Από την άλλη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Λάμπρου, θα πρέπει να γίνουν και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους πολίτες τόσο στον δρόμο που οδηγεί προς τα ΚΤΕΛ όσο και πέριξ του σταθμού, τη στιγμή που, όπως δηλώνει, όλοι οι χώροι εντός του σταθμού είναι πεντακάθαροι και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, ενώ έξω από αυτόν έχουν τοποθετηθεί παρτέρια και υπάρχουν 20 στρέμματα πάρκινγκ υπόγειου και υπέργειου. Και αν θα δείτε γύρω-γύρω, θα δείτε αποξηραμένα χόρτα σε χωράφια, έναν δρόμο την επέκταση της Γιαννιτσών βομβαρδισμένο τοπίο και να μην βοηθάει κανείς όλη αυτή την κατάσταση. Όσον αφορά τις ημέρες του Πάσχα, η κίνηση ήταν εξαιρετικά αυξημένη στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, με τις πληρότητες, ειδικά σε δημοφιλείς προορισμούς, να αγγίζουν το απόλυτο. Ωστόσο, όπως δηλώνει ο κύριος Λάμπρου, δεν έμεινε κανείς επιβάτης χωρίς να εξυπηρετηθεί και άπαντες βρήκαν θέση για να ταξιδέψουν.